Ήταν χτύπημα, θα ήταν κόκκινη κάρτα, δεν συνέβαινε όμως κάτι τέτοιο. Για να φτάσουμε στο 16ο λεπτό, όταν ο Ντανιέλ Κουζέν θα πετύχει το πρώτο του γκολ με τη φανέλα της Λάρισας, ο 32χρονος επιθετικός από την Γκαμπόν, δανεικός από τη Χάλα από το Δεκέμβρη, το σούτ από το Μετίν, ο Χαλκιάς δεν μπορεί να καθαρίσει, όπως λέμε στην ποδοσφαιρική αργό, τη φάση με την απόκρουσή του. Έρχεται στο rebound ο Κουζέν να νικήσει τον Πορχέρε του ΠΑΟΚ και της εθνικής ομάδας και να βάλει την ΑΕΛ μπροστά στο σκορ. Πήρε και καταπληκτικά φάλτσα η μπάλα, αλλά δεν κατέληξε στα δίχτυα του Βιέρα. Και στο 82ο λεπτό, μία από τις πολύ λίγες φορές που άλλαξαν σωστά την μπάλα παίκτες του ΠΑΟΚ, εδώ Βιτόλο και Βιεϊρίνια. Πολύ καλή σέντρα από τον Βιτόλο, δεύτερο δοκάρι. Ο Κοντρέρας που είχε μείνει προωθημένος, ο κεντρικός αμυντικός του ΠΑΟΚ για την στημένη μπάλα, έρχεται και στέλνει την μπάλα στα δίχτυα του Βιέρα. Τον γκολ αυτό στο 83ο λεπτό. 32χρονος Χιλιανός κεντρικός αμυντικός έκανε κίνηση στο δεύτερο δοκάρι, έκλεισε στο δεύτερο δοκάρι όπως αρέσκονται να λένε οι προπονητές και δεν είχε κανένα πρόβλημα τη στιγμή που το μαρκάρισμα έφτασε πολύ αργά να νικήσει τον Βιέρα και να προβληματίσει φυσικά την ΑΕΛ που και εγώταν για το τρίποντο, ήθελε οπωσδήποτε την νίκη. Εσκεμένα δέχεται δεύτερη κίτρινη κάρτα για να εκτίσει μία ποινή, μία αγωνιστική και όχι δύο. Και στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων έρχεται ο Σάντορ Πούρη από το πουθενά. Έχει μπει ως αλλαγή στον αγωνιστικό χώρο ο Εσθονός ακραίος από τον Γιάννη Παπακώστα. Παίρνει την κεφαλιά πάσα από τον Ντανιέλ Κουζέν για μία ακόμη φορά. Ήταν πολλές αυτές στο παιχνίδι. Η άμυνα του ΠΑΟΚ δεν μπορεί να αντιδράσει. Πρώτο γκολ στο πρωτάθλημα και χρυσό γκολ. Καθαρή φάση, δεν υπάρχει περίπτωση offside. Και αυτό μεταγραφικό απόκτημα του Δεκεμβρίου υπέγραψε πενταετές συμβόλαιο. Και δεν είναι τυχαία περίπτωση παίκτη, όσο και αν δεν έχει καταφέρει ακόμη να καθιερωθεί. Είχε κινήσει το ενδιαφέρον Ντόρτμουντ και Σέλτικ κατά το παρελθόν. Προς το παρόν όμως είναι ουσιαστικά ο άνθρωπος που λύνει τα όποια προβλήματα.